are screaming into the canyon at the moment of my death. Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα λέω να ανοίξω μια καινούργια ενότητα για αυτό το κανάλι, τα αξεσουάρ σπιτιού. Η ιδέα ήταν να κάνω μια κρεμαστή θήκη για το σπίτι της κόρης μου. Το είδε η κόρη μου στο Pinterest και μου ζήτησε να της το κάνω. Ξεκινώντας λοιπόν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα πολύ εύκολα να το κάνω και βίντεο. Δεν είναι τίποτα, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας σε ένα μικρό βίντεο και σύντομο, γιατί θεώρησα ότι ίσως να πάρετε κι εσείς μια ιδέα για διακόσμηση σπιτιού. Έτσι λοιπόν στην πορεία σκέφτηκα να κάνω μια καινούργια ενότητα με μικρά σύντομα και απλά βίντεο με αξεσουάρ και διακόσμηση σπιτιού. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η καινούργια ενότητα και να τη βρείτε κι εσείς ενδιαφέρουσα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία κρεμάστρα και ένα νήμα, είτε νήμα για τσάντες που σας έχει περισσέψει ίσως, είτε νήμα βαμβακερό όπως είναι αυτό για χαλάκια, είτε οτιδήποτε κάτι τέτοιο, είναι χοντρό και σταθερό νήμα. Εγώ είχα αυτό το ντίβα που έκανα χαλάκια πάλι για το σπίτι της κόρης μου. Μου περίσσεψαν λοιπόν 3-4 κούκλες, είναι 250 γραμμάρια, 155 μέτρα το κάθε, η κάθε κούκλα. Είναι 100% βαμβακερό, οπότε και πλένεται στους 30 βαθμούς. Βελονάκι σε στήνει 5 με 6. Εγώ τα χαλάκια, να σας πω την αλήθεια, που έπλεξα, τα είχα πλέξει με 6,5 και 7. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως, επειδή θέλω πολύ σταθερό αποτέλεσμα, δεν θέλω να μου ξεχυλώσει, θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 5. Πάμε λοιπόν. Θέλω να πλέξω ένα κομμάτι κόντρα στην κρεμάστρα μου και όχι στο φάρδος. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αν το κομμάτι το πλέξουμε ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, με οριζόντιες ρίγες δηλαδή, με τα πράγματα που θα βάλουμε στις θήκες, γιατί είναι μια χρηστική θήκη, δεν είναι μόνο για ομορφιά, θα ξεχυλώσει από το βάρος, θα τραβήξουν οι σειρές, θα ανοίξουν. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω κάνοντας την αρχική μου αλυσίδα, υπολογίζοντας ότι θέλω περίπου μισό μέτρο το μήκος του, μαζί με το γύρω-γύρω όλα αυτά θέλω να είναι περίπου 50 εκατοστά. Θα ξεκινήσω λοιπόν την αρχική μου αλυσίδα πλέκοντας κόντρα στην κρεμάστρα για περίπου 50 εκατοστά και μετά θα πλέκω κανονικά μέχρι να φτάσω το φάρδος της κρεμάστρας. Κάνω λοιπόν την αρχική μου, δεν μετράω, δεν με ενδιαφέρει, απλά θα το μετρήσω πάνω στη μεζούρα μου εγώ. Και γυρνάω κατευθείαν, πλέκοντας στις πίσω θηλιές, όπως συνηθίζω εγώ, την πρώτη μου σειρά με άριχτα. Επαναλαμβάνω, αφού μέτρησα και είδα ότι η αρχική μου αλυσίδα ήταν λιγότερο από μισό μέτρο. Έφτασα στο τέλος, κάνω μια αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και ξεκινάω κατευθείαν στην πρώτη φυλιά και συνεχίζω με άριχτα. Απλά άριχτα ποδαράκια λοιπόν για όλη μου τη σειρά. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσω, δοκιμάζοντας συνέχεια το πλεκτό μου πάνω στην κρεμάστρα για να δω αν αρκεί το φάρδος. Είμαι στην τελευταία σειρά και άνοιξα το βίντεο επίτηδες για να δείξω την ένωση που κάνω με αυτό το νήμα. Παίρνω νήμα για να ξεκινήσω ένα άριχτο, αλλά δεν το ολοκληρώνω. Παίρνω το καινούριο νήμα και ολοκληρώνω το άριχτο. Τραβάω τις κλωστές μου, τα νήματά μου και συνεχίζω να πλέκω κανονικά άριχτα, πλέκοντας μέσα και τα νήματα, τις δύο αυτές άκρες, τις ουρές που έχω, και για να κρυφτούν μέσα στη δουλειά και για να σταθεροποιηθεί η ένωση. Μουσική.
δεν φαίνεται πουθενά η ένωση, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, και πάμε. Θα γυρίσω λοιπόν το πλεκτό μου έτσι, γιατί είπαμε ότι κόντρα θα το έπλεκα στην κρεμάστρα, και αφού είδα ότι με αρκεί το φάρδος, θα κάνω την περιμετρική κορνίζα. Αφού έχω τελειώσει τη σειρά, ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο, κάνω το γωνιακό μου και ξαναμπαίνω στον ίδιο, στην ίδια τρυπούλα για να κάνω άλλον έναν, που σημαίνει ότι γύρισα από αυτή την πλευρά του πλεκτού. Συνεχίζω. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε την κορνίζα μας με άρρηκτα όταν το πλεκτό μας είναι πλεγμένο με άρρηκτα, όπως στις τσάντες. Γιατί κάθε σειρά σημαίνει ότι έχω ένα άρρηκτο. Σειρά και άρρηκτο. Κάθε ρίγα που δημιουργείται, δύο άρρηκτα. Για να οριοθετήσω την πλευρά μου, για να τη στρώσω, προσέχω λοιπόν και τηρώ αυτόν τον κανόνα, κάθε ρίγα δύο άρρηκτα. Δείτε πόσο λίγο ίσιο και όμορφο γίνεται το γύρω γύρω που κάνουμε. Πλέξτε μου μέχρι τον τελευταίο πόντο στη γωνία. Έφτασα λοιπόν και εγώ στη γωνία, στον ίδιο πόντο ξανά έκανα άλλον έναν που είναι ο γωνιακός μου, γυρίζω τη δουλειά μου ξανά στην ίδια τρύπα, άλλον έναν πόντο και συνεχίζω κανονικά με άρρηχτους. Άρρηχτα ποδαράκια και από την κάτω πλευρά. Να το. Φτάνοντας και σε αυτή τη γωνία, πλέκω τον τελευταίο μου πόντο, άρρηχτο ποδαράκι, στην ίδια τρύπα ο γωνιακός μου, στην ίδια τρύπα, αφού γυρίσω τη δουλειά μου και από την άλλη πλευρά, ξαναβάζω το βελονάκι μου και κάνω τον τρίτο μου πόντο, που σημαίνει ότι γύρισα. Το νήμο που ξεκίνησα την αρχική μου αλυσίδα, το πλέκω τώρα μέσα για να μην έχω να στερεώσω μετά, και ακολουθώ την ίδια τακτική, κάνοντας σε κάθε ρίγα δύο άρρηχτα. Έτσι λοιπόν είμαι και σίγουρη ότι οι δύο πλευρές μου θα έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό άρρηκτων. Άλλο ένα άρρηχτο σε αυτή τη ρίγα για να την ολοκληρώσω. Πάμε στην επόμενη. Ένα άρρηχτο εδώ και ένα εδώ. Φτάστε μου μέχρι τη γωνία. Να δει λοιπόν και αυτή η γωνία. Το ίδιο κάνουμε. Τελευταίος πόντος. Πάλι στην ίδια τρύπα ο γωνιακός και άλλος ένας για να γυρίσω πλευρά. Είναι η τελευταία μου πλευρά. Και πλέκω άρρηχτα. Εύκολη δουλειά μου εδώ, είναι η τελευταία σειρά που είχαμε κάνει. Σε κάθε άρρηκτο ένα άρρηκτο κάνω. Κάντε μου μέχρι τη γωνία, είναι το τέλος και είναι το σημείο που ξεκινήσαμε. Φτάσαμε λοιπόν και στον τελευταίο πόντο. Μπαίνω στο γωνιακό όπου ξεκίνησα και πάμε για την τελευταία σειρά. Λοιπόν, εδώ είναι η πάνω πλευρά που θα δέσω μετά με την κρεμάστρα, που θα ενώσω το πλεκτό μου με την κρεμάστρα. Δεν θα ενώσω τώρα, πάμε να κάνουμε την τζαχπινιά μας γύρω γύρω, που είναι και η τελευταία μας σειρά, περιμετρικά, σαν πι όμως αυτή τη φορά, θα φτάσω εκεί και θα σταματήσω. Αυτή την πλευρά την αφήνω. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου
και πάμε να δούμε τώρα τι άριχτα θα κάνουμε εδώ. Δεν θα μπω κανονικά όπως θα μπαίνα, αλλά μπαίνω κάτω από τον πόντο μου. Δεν θα μπω επάνω, θα μπω εκεί που τελειώνει ο πόντος μου στην από κάτω σειρά και κάνω άριχτο. Όχι εδώ, στην από κάτω σειρά, κάτω από τον πόντο ακριβώς. Ένα μακρύ άριχτο θα το έλεγα, χαλαρά τραβάω το νήμα μου μέχρι επάνω. Δημιουργώ λοιπόν αυτό το μεγάλο άριχτο, να το και από τις δύο πλευρές. Είναι ένα πιο χοντρό αποτέλεσμα που θα μου δώσει το γύρω γύρω της κρεμάστρας μου πιο σταθερό. Τραβάω χαλαρά τον πόντο μέχρι επάνω και κάνω άριχτο. Επειδή το νήμα είναι σκληρό, με το χέρι μου στρώνω λίγο και το νι, τον πόντο μου δηλαδή, για να γίνει όμορφο το νι, να μην είναι το ένα πάνω στο άλλο. Μπαίνω στην από κάτω σειρά, τραβάω χαλαρά επάνω την κλωστή μου, το νήμα μου και κάνω άριχτο. Στρώνω και όσα νι χρειάζονται, στρώσιμο. Κοιτάξτε, είναι πιο παχύ. Αλλά για την άκρη μου είναι αυτό ακριβώς που θέλω, για να στρώνει, για να μην γυρίζει. Συνεχίστε μου μέχρι τη γωνία. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της πλευράς, στη γωνία, θα κάνω ό,τι ακριβώς κάνω και με τα κανονικά τα άριχτα. Στη γωνία μπαίνω και κάνω 3 τέτοια άριχτα. 2. Γύρισα πλευρά. Συνεχίζω κανονικά, όχι πάνω στο πόντο μου, στην κορύφη, αλλά από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω όλη την πλευρά αυτή, θα φτάσω στη γωνία που θα κάνω 3 άριχτα, 3 άριχτους πόντους. Σταματάμε στην άλλη γωνία χωρίς να ολοκληρώσουμε όλο το τετράγωνο. Να η γωνία μου. Σταματάω λοιπόν εδώ, δεν θα γυρίσω στην τελευταία πλευρά που είναι το σημείο που θα ενώσω, που είναι η πλευρά που θα ενώσω πάνω στην κρεμάστρα. Βλέπετε λοιπόν, έχω φτάσει όλο το φάρδος, έχω καλύψει όλο το φάρδος της κρεμάστρας. Κοιτάξτε με τα τελειώματα, δίνουμε και άλλο φάρδο στο πλεκτό, γι' αυτό προσέχουμε πού θα σταματήσουμε το αρχικό κομμάτι για να μην βγούμε πιο έξω. Αυτό είναι λοιπόν ένα λίο κομμάτι με αυτή την τσαχπινιά στο τελείωμα για να στρώνει, για να είναι πιο χοντρές οι άκρες και να μην στρίβουνε. Αν έχετε και άλλο νήμα, αυτό όπως είναι αφήστε το στην άκρη, μην το κόψετε, όπως θα κάνω εγώ, για να μην χρειαστεί να κάνουμε ενώσεις και κόμπους επάνω. Εάν πάλι δεν έχετε άλλο νήμα, κόφτε το τώρα για να κάνετε τις τσέπες σας, στερεώστε και μετά θα ξαναενώσετε. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Εδώ θα σας δείξω τώρα, υπάρχουν άπειρες επιλογές και συνδυασμοί για το τι μπορείτε να κάνετε. Έχοντας λοιπόν το κομμάτι μπροστά σας, το βλέπετε και αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε. Εγώ έχω κάνει ήδη μια τσέπη μεγάλη για να σας δείξω. Αυτή είναι η μεγάλη μου, η μεγαλύτερη που θα χρησιμοποιήσω. Έχω κρατήσει την άκρη, το νήμα που τελείωσε για να το ράψω πάνω στο πλεκτό μου το πάνελ. Θα σας βάλω το σχέδιο που έκανα, το γραφικό. Είναι πολύ γνωστό σχεδόν σε όλες μας, χρησιμοποιείται και σε κουβέρτες, είναι κλασική η bubble καρδιά. Για όποια κυρία θέλει να κάνει την ίδια, σας βάζω εγώ το σχεδιάγραμμα. Έκανα λοιπόν αυτή τη μεγάλη τσέπη.
Το επόμενο σκέφτηκα να κάνω μια στενή τσεπούλα εδώ για μακρόστενα αντικείμενα και στην πάνω πλευρά που περισσεύει θα κάνω ένα μακρόστελνο, ένα ορθογώνιο κομμάτι πλεκτό, πάλι με απλά ποδαράκια, χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα, όσο είναι αυτό το φάρδος και τόσο ύψος. Και αφού το ενώσω επάνω, αφού το ενώσω και σε κάνα δύο σημεία για να δημιουργήσω τσεπούλες. Έτσι το φαντάστηκα εγώ και θα σας το δείξω και στην πορεία τελειωμένο. Η κάθε μία από εσάς μπορεί να κάνει ελεύθερα ό,τι της αρέσει, μπορεί να μην κάνει κανένα σχέδιο, να κάνετε άλλο σχέδιο, μικρότερη τσέπη, να έχει δύο ίδιες, μία επάνω, πολλές μικρές, ό,τι θέλετε. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε τη δική σας θήκη που θα σας ευχαριστεί. Επίσης, θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα να γίνει πολύχρωμα, να είναι διαφορετικά τα χρώματα. Η βάση σας ένα χρώμα και οι τσέπες διάφορα. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα και για νήματα που σας έχουν μείνει διάφορα. Ο λόγος που δεν ενώνω τώρα το πλεκτό μου πάνω στην κρεμάστρα είναι γιατί μετά θα με ενοχλεί έχοντάς τη επάνω, δεν θα μπορώ να ράψω και να ενώσω όλες μου τις τσέπες. Το αφήνω λοιπόν για το τέλος, αφού έχω κρατήσει και το νήμα και θα είναι το τελευταίο που θα κάνω. Θα βάλω καρφίτσες πάνω στις τσέπες για να σταθεροποιήσω και να έχω καθαρό το κομμάτι που μου μένει για να τοποθετήσω και άλλες τσέπες. Εγώ ολοκλήρωσα, έχω κάνει το κομμάτι που σας είπα με δύο ενώσεις, άρα δημιούργησα τρεις τσεπούλες. Η μεγάλη τσέπη μου, η μακρόστενη, είναι όλα ραμμένα επάνω. Πλεκτό δικό μου χωρίς τσαπινιά δεν γινόταν, έχω βάλει λοιπόν κάποια κουμπάκια διακοσμητικά. Το ξύλινο handmade που έχω. Όλα είναι έτοιμα, πάμε να την βάλουμε και πάνω στην κρεμάστρα, το τελευταίο μας βήμα. Λοιπόν, πιάνουμε το πλεκτό και την κρεμάστρα από πίσω. Μπαίνω κανονικά στον πόντο μου, περνάω το βελονάκι μου πίσω από την κρεμάστρα και κάνω απλά άρρηκτο. Τραβάω το νήμα μου πίσω από την κρεμάστρα και κάνω ένα άρρηκτο. Τόσο απλά. Πιάνω το πλεκτό πάνω στην κρεμάστρα, αγκαλιάζοντας την κρεμάστρα μου με το άρρηχτο ποδαράκι. Έτσι συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι το τέλος του πλεκτού μας. Μπαίνω στον πόντο, αγκαλιάζω με τον νήμο μου την κρεμάστρα και κάνω ένα άρρηκτο. Έφτασα στο τέλος. Κάνοντας τον τελευταίο πόντο, ξαναμπαίνω στο πλεκτό μου. Έκανα τον τελευταίο μου πόντο. Θα στρώσω βέβαια. Και θα ευθυγραμμίσω το πλεκτό πάνω στην κρεμάστρα μου. Και μπαίνω στον πόντο πάνω στο πλεκτό και κάνω ένα άρρηκτο. Έτσι στρογγυλεύω το τελείωμα, το κάνω ίδιο με την αρχή. Κόβω το νήμα μου. Με το γνωστό μου τρόπο, εγώ τραβάω το νήμα έξω και το ξαναπερνάω από την πίσω πλευρά για να μην έχω χοντράδα στο τελείωμα και φυσικά το νήμα που περισσεύει θα το στερεώσω με βελόνα. Έχω και τσαχπινιά μου να βάλω επάνω, ένα σαγούρι. Να το. Σας το έδειξα και ολοκληρωμένο στις φωτογραφίες. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το αξεσουάρ που έκανα. Να σας έδωσα μια ιδέα για νήματα που έχουν περισσέψει, διάφορα χρώματα. Είπαμε μπορείτε να βάλετε και έτσι να ξεφορτωθείτε leftover νήματα.
και να στολίσετε πολύ όμορφα το μπάνιο σας με ένα δικό σας χειροποίητο αξεσουάρ. Η κόρη μου ήδη τη χρησιμοποιεί. Αν σας άρεσε λοιπόν η σημερινή μου δημιουργία, μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο και μην ξεχάσετε την ομάδα του The Crochet στο Facebook, που εκεί μοιραζόμαστε τα πλεκτά μας, τις απορίες μας και βοηθάει η μία την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.